κεφάλια μου. Χώριζες κι εσύ, ε. Ναι. Να μη χώριζα. Γιατί δεν βγήκανε με το «η χωρισμένη»? Πολύς χωρισμός, ρε παιδιά. Αλλά καμιά στεναχώρια... Αλλά κάθε βράδυ στα μπουζούκια είναι. Ναι, ναι, ναι. Όχι, μια στεναχώρια δεν βλέπω. Η Χριστίνα τον καθάρισε. Δηλαδή με τον Λούκα αυτό είναι «τον καθάρισα». Πάει κι αυτός. Και εσύ για ποιον ντύθηκες? Για αυτόν ή για τον επόμενο? Για τον επόμενο. Για τον επόμενο. Για βγάλε το τζάκετ να δούμε. Ξεκάθαρα. Αδυνάτησες κι εσύ? Από το χωρισμό. Κουρέλι έχει. Θα μπορούσε. Μήπως είναι το μαύρο που με κόβει. Γιατί τις άλλες φορές φοράς άλλα χρώματα. Έχει βάλει και άσπρο. Όχι, λίγο στο πρόσωπο. Μπορεί να το χτένισμα, δεν ξέρω. Μπορεί τα μαλλιά που είναι προς τα πίσω λίγο. Να βγάλω κι αυτό. Δεν βγάζεις κι αυτό? Απλή κι εσύ. Δηλαδή, σας έχει φάει όλες τις στεναχώρια σήμερα, νομίζω. Ναι. Βάλατε οι πιο πολλές από ένα φόρεμα. Εντάξει, έβαλες και δύο τζάκετ, δεν μπορώ να πω. Και ωραία η βότα. Και θα σου πω τώρα τι γίνεται. Μ' αρέσουν αυτές οι βότες, έχεις ξαναβάλει, ε. Ναι. Ωραίες είναι. Το φόρεμα αυτό, φόρεμα είναι, ή μπούστο και φούστα? Όχι, φόρεμα είναι. Ωραίο και το φόρεμα αυτό, σου πάει πολύ.